Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστον εις την θάλασσα, ειν γαρ αλείς, και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλείς, ανθρώπων. Είδε Θεός, αφέντες τα δίχτυα εκολούθησαν αυτό, και προβάσε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίχτυα αυτών και κάλεσε αυτούς. Ιδέ Θεός, αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών οικολούθησαν αυτόν και περιήγεν όλη την Γαλιλαία ο Ιησούς, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Δεύτερη Κυριακή, αγαπητοί μου, σήμερα του Ματθαίου, και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει την κλίση των πρώτων τεσσάρων μαθητών του Κυρίου μας, Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης. Οι πρώτοι μαθητές που ακολούθησαν τον Ιησού μας Χριστό. Το σύνθημα που κλώνησε την καρδιά τους και τους στήριξε ήταν το «Δεύτε ο πίσω μου». «Ελάτε, ακολουθήστε με. Όπου πατάω εγώ, θα πατάτε και εσείς. Όπου βλέπω εγώ, θα βλέπετε και εσείς». Και είναι συγκλονιστικό το ότι οι τέσσερις αυτοί μαθητές, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, έκαναν πράξη την παραγγελία αυτή του Ιησού μας Χριστού. Ακολούθησαν τον Χριστό. Όπου πάτησε εκείνος, πάτησαν και εκείνοι. Ό,τι έβλεπε εκείνος, έβλεπαν και εκείνοι. Ό,τι έλεγε εκείνος, έλεγαν και εκείνοι στη συνέχεια. Και είναι εξίσου συγκλονιστικό ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, οι μαθητές, όχι μόνο οι τέσσερις αυτοί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, όργωσαν την οικουμένη. Έδωσαν για την εξάπλωση του Ευαγγελίου τα πόδια τους. Έδωσαν τα χέρια τους, έγραψαν τα Ευαγγέλια, έγραψαν τις πράξεις, έγραψαν τις υπόλοιπες επιστολές της Καινής Διαθήκης. Έδωσαν και το στόμα τους, κήρυξαν, έδωσαν και την ζωή τους. Είναι συγκινητικό ότι από τους 12, οι 11 πέθαναν με θάνατο μαρτυρικό. Είναι συγκινητικό από τους 11 που πέθαναν με μαρτύριο, οι 6 πέθαναν διασταυρικού θανάτου. Αγαπητοί μου, πόσο όμορφη αυτό το παράγγελμα του Ιησού μας Χριστού. Δεύτε ο πίσω μου, ελάτε πίσω από εμένα. Πόσο μας μπερδεύουν οι φωνές που υπάρχουν τη στιγμή αυτή στην κοινωνία. Πόσες απορίες γεννιόνται στα παιδιά μας, άρα για ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εάν τον ακολουθήσουμε,
δεν μπερδευόμαστε και δεν μπερδεύουμε. Αυτή λοιπόν την Κυριακή ας μνημονεύσουμε την κλίση των τεσσάρων αυτών πρώτων μαθητών και ας παρακαλέσουμε τον Ιησού μας Χριστό να τον ακολουθούμε και εμείς με τη ζωή μας, με τα έργα μας, με τα λόγια μας και με την οικογένειά μας. Αμήν.